Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο εθνών σε κήρυκα και φωστήραν τρεις μέγιστον, πιέριαιο διδάσκαλον, οικουμένης αγλάϊσμα, ευρωσύνος γερέρωμεν, τους αγώνας τιμώμεν και τας βασάνους δια Χριστόν, τος ετώσου μαρτύριον. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών, και συγχώρηση των πτεσμάτων, μονέτησε το ψάλιν ημάς, των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αληθεία συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησον. Πρόσκουμε. Δόκισας Κύριε την γη σου. Σοφία. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκουμε. Τέκνοτήτε. Πιστός ο λόγος και περί τούτων φούλωμε σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείστασε υπεπιστευκότε στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεανολογίας και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο. Ισίγαρ ανοφελείς και μάταιοι, ερετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέραν ουθεσία παρετού, ειδός ό,τι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Μαρθανέτος αν θεοί μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίες χρύες, ή να μείως ή να ακαρπεί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστειδεν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα οι επιλεγωμένοι Εβραίοι στη Βηθεσδά πέντε στο ασέχουσα. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνησιν. Άγγελος γάρ κατά καιρό κατέβαινε την κολυμβήθρα και τάρτε το είδωρ. Ούν πρώτος εβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο, οδήποτε κατ' είχε το νοσήματι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός, του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθούμε, υπέρ του Αγίαστη είναι το είδωρ του, το τη δυνάμει και ενεργεία και επιπητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του καταπευθύνει ημίν πλουσίαν την Θεία χάρινε της έργης ημών του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του γενέστη ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωρα ενείς κατά του Θείων αυτού φωτισμών πράττου με αγαθείς του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθούμεν. Ο Θεός, ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρο επί Μωυσέως το λαό Ισλική με τα ποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα γιάσας τη αχράντους επιφανία. Αυτός και την δέσποτα οικίασον το είδωρ τούτο και πείσον αυτό γενέσαι πάση τις αρωμένες μεταλαμβάνουσαν εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών αγιασμόν οίκων πάσης επιβουλής ορατίστη και οράτο λεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάξον ημών ο Ιορδάνη βαπτισίνε κατά δεξάμνος και αγιάσας τα είδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του αυτόν αφιένος σημέντος τους λίας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπλησίνε του αγιασμού σου δια της του είδατος τούτη μεταλήψεως του κεραντισμού και γενέως του ημίν Κύριες υγεία ψυχής και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ενάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σοφυλάτων δια του σταυρούς πολιτεύματων σών δωρεών Αξίους ημάς ίσον Θεοτό και Παρθένε παρορώσου τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα εις εν πίστη αναπάνουσι την ευλογία σου αχράντε του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο ενανθρωπίσας Θεός ημών ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος ο και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα εν το όνοματί σου καταρχόμεθα σήμερα ή να ταχύ ταύτα και εσύ ως εις πέρας αγάγομαι. Φώτισον δε ημών τη διάνοια και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας ή να πάντ το αθόν πράττουμε και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονία του λαού σου και εις δόξαν σοι και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και η κοίη του αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δέσποτα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείς Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε μας. Σεβασμιότατη Μητροπολίτη Κύτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριε κύριε Γεώργιε. Εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του νομού Πιερίας, κύριε βουλευτά και εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, κύριε Κεκέρογλου, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακή Ενότητας Πιερίας, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Αντιδήμαρχοι, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριοι Πρόεδροι του Δημοτικού Φορέα και της Δημοτικής Επιχείρησης Πύδνας Κολυνδρού, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κύριε Διευθυντά της Νομικής Διεύθυνσης Πιερίας, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης, κύριε Διοικητά του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, κύριοι πρώην βουλευτές, κύριοι πρώην δήμαρχοι, κύριε Δημοτικέ Σύμβουλε και Πρόεδρε της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Πύδνας Κολυνδρού, κύριε Τοπική Αστυνομική του Κολυνδρού, κύριε Διοικητά του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κολυνδρού, κύριε εκπρόσωπε της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε της ΝΟΔΕ, κύριε Πρόεδρε της Νομαρχιακής Πιερίας του ΛΑΟΣ, κύριοι πολιτευτές, κύριοι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου, κύριε Πρόεδρε του Λουμινικού Ταμείου, κυρίες και κύριοι και φορείς του Δήμου μας, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια της 91ης Εμποροπανήγυρης Αιγινίου που ανοίγει σήμερα επίσημα τις πύλες της και θα διαρκέσει έως και στις 17 Σεπτεμβρίου. Παρακαλεί το Δήμαρχος κύριος Λαγδάρης να προσέλθει στο βήμα και να απευθύνει χαιρετισμό. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Απόστολο Τζιζικώστα. Πριν ξεκινήσω το χαιρετισμό μου, θα μου επιτρέψετε να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη ενός ανθρώπου που υπηρέτησε αυτόν εδώ τον τόπο για πολλά χρόνια ως δήμαρχος, τον Παντελή τον Δημητριάδη. Αιωνία του η μνήμη. Σεβασμιότατε, κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωπε της κυβέρνησης, κύριε Περιφερειάρχη, κυρία και κύριοι βουλευτές, κυρία Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, κύριε αστυνομικά διευθυντέ της Διεύθυνσης Πιερίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κύριε Πρόεδρε του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, πρώην Δήμαρχοι, πρώην βουλευτές, πολιτευτές, συνδημότησες και συνδημότες. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια της 91ης Εμποροπανήγυρης Αιγινίου. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη Κωμόπουλή μας, στο Αιγίνιο, στο φιλόξενο Δήμο Πύδνας Κολυνδρού. Η εμποροπανήγυρή μας είναι ένας θεσμός πολύχρονος, όπου εδώ και 91 χρόνια εξελίσσεται, ανανεώνεται, αναπτύσσεται χάρη στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και όλων των δημοτικών αρχών. Ένας θεσμός με παραδοσιακά, εμπορικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Ένας θεσμός όπου ακόμα και σήμερα, μέσα στην πιο βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση, διατηρεί την έγκλη του, καθώς συνδυάζει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα με τα αιτήματα και τις ανάγκες της νέας εποχής. Ένας θεσμός που έχει ριζώσει βαθιά στη συνείδηση των κατοίκων, όχι μόνο του Δήμου μας,
αλλά θα έλεγα ολόκληρης Κεντρικής Μακεδονίας. Η Δημοτική Αρχή στηρίζει με όλες τις δυνάμεις την εμποροπανήγυρή μας, γιατί πιστεύουμε πως μέσα από αυτήν αναδεικνύουμε την περιοχή μας, αναδεικνύουμε την παράδοσή μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Ένας θεσμός που αποτυπώνει το δυναμισμό και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε με παρεμβάσεις να αναβαθμίσουμε τις υποδομές της για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκθετών μας και των επισκεπτών μας. Τα τελευταία χρόνια ενισχύουμε τη δομή της Εμποροπανήγυρης με πολιτιστικές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σημαντικές και ποιοτικές, προσφέροντας ανάσες πολιτισμού και διασκέδασης εντός του χώρου της Εμποροπανήγυρης. Φίλες και φίλοι, για μας η Εμποροπανήγυρη δεν είναι απλό, αποσπασματικό και μεμονωμένο γεγονός. Δεν είναι μια τυχαία, ασύντακτη επιλογή μας που προέρχεται από παλιά. Είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Είναι, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την διαμορφούμενη αναπτυξιακή μας στρατηγική, στην προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε όλα τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Εδώ και 3 χρόνια προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, συστηματικά, σκληρά, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να βελτιώσουμε τα οικονομικά του Δήμου, να προσφέρουμε στους πολίτες ποιοτικές υπηρεσίες με λιγότερα χρήματα και να οριμάζουμε μελέτες, γέρια και δράσεις που έχουν στόχο να διατηρήσουμε τα εισοδήματά μας, να ενισχύσουμε την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και γενικά να βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων μας. Ο Δήμος μας είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός Δήμος. Ένας Δήμος που στηρίζει την αγροτική οικονομία και στον πρωτογενή τομέα. Και θα ήθελα σήμερα από αυτό το βήμα, γιατί για μας είναι σήμερα μια μέρα χαράς, να ανακοινώσω μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή μας, καθώς πετύχαμε την ένταξη της μελέτης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών με προϋπολογισμό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια για την άρδευση ολόκληρης της Βόρειας Πιερίας από τον ποταμό Αλιάκμονα. Ένα έργο οραματικό, ένα έργο αναπτυξιακό, ένα έργο περιβαλλοντικό. Θα δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες μας να καλλιεργήσουμε περισσότερες, να αρδεύσουμε περισσότερες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε την παραγωγή μας, να ανανεώσουμε, να αναδιαρθρώσουμε τις καλλιέργειές μας σε προϊόντα που έχει ανάγκη η αγορά και γενικά να αυξήσουμε τα εισοδήματα των αγροτών μας. Όπως ξέρετε, η Βόρεια Πιερία έχει φτωχούς υδροφόρους ορίζοντες. Είμαστε μια περιοχή χαρακτηρισμένη στο κόκκινο. Κινδυνεύουμε με υφαλμύρωση νερών. Περιοχή που δεν έχει νερό, δεν έχει ζωή. Γι' αυτό για μας πρώτης προτεραιότητας ζήτημα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Αποτελεί το πιο σημαντικό ζήτημα για το μέλλον της περιοχής μας. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους βουλευτές μας που από την πρώτη στιγμή σταθήκαν δίπλα μας στην προώθηση αυτού του σημαντικού έργου. Να ευχαριστήσω επίσης την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τους δύο γενικούς γραμματείς, τον κύριο Δέδα και τον κύριο Βούρδα, για το ότι αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγμή τη μεγάλη σημασία αυτού του αναπτυξιακού έργου, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή Πιερίας Σημαθίας. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Τζιτζικώστα, την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Σοφία Μαυρίδου, όπου μέσα από μια πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε, προωθούμε και δίνουμε λύσεις για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας. Είμαστε ήδη συζητάμε με τον κύριο Γενικό τη δυνατότητα χρηματοδότησης της μελέτης για 2 μεγάλα φράγματα στην περιοχή στο Κρασοπούλι στα Ριάκια και στην Τεπόνιτσα, 2 πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή μας. Συνδημότησες και συνδημότες, σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη εποχή της άρνησης, της αφισβήτησης, της περιθωριοποίησης, της μιζέριας, της κατάθλιψης, τολμάμε να κοιτάμε μπροστά.
τολμάμε με όλους εσάς να δίνουμε τον αγώνα τον καλό για την προκοπή του τόπου μας. Και από αυτό εδώ το βήμα, από την εμποροπανηγυρή μας, στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα συνεργασίας και αλληλεγγύης, αλλά και ένα μήνυμα δημιουργικής αντίστασης σε ό,τι απειλεί να ισοπεδώσει τις αξίες μας, τις αρχές μας και την αξιοπρέπειά μας. Θα συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε, να προτείνουμε, να συμμετέχουμε, να προγραμματίζουμε, να υλοποιούμε, να δίνουμε λύσεις στα μεγάλα και στα μικρά προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας και η κοινωνία μας. Σε λίγες στιγμές, σε λίγη ώρα, ανοίγει η εμποροπανήγυρης του Αιγινίου. Ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός για μας, για την περιοχή μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την πάρα πολύ καλή οργάνωση. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Αυγουστίνο τον Ανδρικόπουλο, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανήγυρης, όπου μέσα από κανόνες διαφάνειας, μέσα από κανόνες με πολύ κόπο και προσπάθεια, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Κακάνη και τους εργάτες του Δήμου. Τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, την κυρία Νικολοπούλου, την κυρία Στυλανίδου, τον κύριο Πορφυρίδη, το διοικητικό προσωπικό του Δήμου μας και τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Αιγινίου, τον κύριο Λούκα. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που η συμβουλή τους είναι πολύ μεγάλη στην ασφαλή και καλή λειτουργία της εμποροπανήγυρής μας. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε λοιπόν να επισκεφτείτε, αξίζει ο κόπος να επισκεφθεί κάποιος αυτές τις ημέρες στο Αιγίνιο, καθώς θα βρει καλό παραδοσιακό φαγητό, καλή διασκέδαση, φθηνές αγορές, πολλά παιχνίδια για μικρά παιδιά και προπαντός καλή εξυπηρέτηση και καλή φιλοξενία. Εύχομαι σε όλους τους εκθέτες καλές δουλειές και καλή επιτυχία στην εμποροπανήγυρή μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείτε. Παρακαλείται ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστας να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακή μας Σύμβουλη, Δημοτική Σύμβουλη, εκλεκτή προσκεκλημένη, κυρίες και κύριοι, είμαι πραγματικά χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Αιγίνιο, για την έναρξη ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς πια στην Κεντρική Μακεδονία. Η εμποροπανήγυρη του Αιγινίου είναι ένας σημαντικός θεσμός εδώ και 91 χρόνια και σπάνια συναντά κανείς τόσο παλιούς θεσμούς στον τόπο μας. Είναι ένας θεσμός ιδιαίτερα σημαντικός όχι μόνο για την Πιερία αλλά για ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ το Δήμαρχο και καλό φίλο Βαγγέλη αλλά και τη Δημοτική Ομάδα, τη Διοίκηση του Δήμου για αυτήν τη σημαντική πρωτοβουλία και την άρτια διοργάνωση κάθε χρόνο αυτού του σημαντικού θεσμού. Και γιατί είναι σημαντικός αυτός ο θεσμός για μας? Γιατί πάρα πολύ απλά, κυρίες και κύριοι, η Κεντρική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια που στηρίζεται κατά βάση στο πρωτογενή της τομέα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εδώ στην περιφέρειά μας παράγεται το 26% του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα ολόκληρης της χώρας, δηλαδή το 1 τέταρτο της παραγωγής του πρωτογενή τομέα βρίσκεται εδώ, στον τόπο μας. Ταυτόχρονα είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Το 70% της μεταφορικής δραστηριότητας εκτελείται εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε,
η κεντρική Μακεδονία έχει τη γεωστρατηγική εκείνη θέση μαζί με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το διεθνές αεροδρόμιο, αλλά και ένα σύγχρονο δίκτυο υποδομών, έχει όλες τις προϋποθέσεις να παίξει το ρόλο αυτόν που διαχρονικά έπαιζε η Βόρεια Ελλάδα για το σύνολο της χώρας. Σήμερα μάλιστα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την δύναμη εκείνη που θα πρωταγωνιστήσει στο να βγάλουμε τη χώρα από το διέξοδο και την κρίση. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Και για μας την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για τη Σοφία τη Μαυρίδου, για την Περιφερειάρχη, τους περιφερειακούς μας συμβούλους και τους εργαζόμενους, τους σκληρά εργαζόμενους της περιφέρειάς μας, ο στόχος είναι ένας. Να είναι η περιφέρειά μας η πρώτη περιφέρεια που θα βγει από την κρίση. Και γι' αυτό δουλεύουμε πολύ σκληρά και πολύ μεθοδικά. Με την εξαιρετική συνεργασία όλων των φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, των δημάρχων, των επιμελητηρίων, της ίδιας της κοινωνίας και των φορέων, έχουμε καταφέρει, συνεργαζόμενοι σωστά, να είμαστε η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πραγματοποιώντας 523 έργα και δράσεις σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και σε όλους τους τομείς. Από την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις υποδομές, παντού. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, αλλά το πετύχαμε χάρη στην συνεργασία που έχουμε σχεδιάζοντας τις πολιτικές μας από κάτω προς τα πάνω. Και ακριβώς αυτό είναι, φίλες και φίλοι, που αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 2 μήνες, βραβεύοντας την περιφέρειά μας, την Κεντρική Μακεδονία, ως την επιχειρηματική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2018. Αυτό ήταν και είναι μια σημαντική αναγνώριση, όχι μόνο για το έργο που γίνεται στην περιφέρειά μας, αλλά και για τις δυνατότητες που έχουμε ως περιφέρεια και φυσικά πάντα ως κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την εξαιρετική αυτή τιμή να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στα εγκαίνια αυτού του σημαντικού θεσμού, θέλω για ακόμη μια φορά να επαναλάβω αυτό που λέω σε κάθε ευκαιρία όταν βρίσκομαι σε κάποια από τις γωνιές αυτής της πανέμορφης περιφέρειας. Είμαστε αποφασισμένοι, φίλες και φίλοι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, κρατώντας όσα μας ενώνουν και αφήνοντας πίσω μας όσα μας χωρίζουν, να συνεργαστούμε με όλους όσους πιστεύουν ότι αυτός ο τόπος μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει νέο εισόδημα, να παράξει πλούτο και να βοηθήσει τη χώρα μας να βγει από το διέξοδο. Είμαστε αποφασισμένοι, έχουμε τους συμμάχους και θέλω, κύριε Δήμαρχε, με την ευκαιρία αυτή να ξέρετε ότι στο πρόσωπο το δικό μου, αλλά και στο πρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχου και των Περιφερειακών μας Συμβούλων, θέλω να αισθάνεστε ότι έχετε έναν σταθερό σύμμαχο για τη σημαντική δουλειά που κάνετε. Καλή επιτυχία λοιπόν και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας. Παρακαλείτε η Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κυρία Μαυρίδου. Καλησπέρα σε όλους, σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη μας, αξιότιμη προσκεκλημένη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κύριε βουλευτά προσκεκλημένα στην αγαπημένη μας Πιερία εδώ στο Αιγίνιο, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, οικοδεσπότη, συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίες και κύριοι, ο καθής με το αξίωμά του, για να μην παραλείψω κανέναν, όπως ακολούθησε η Αργυρό το πρωτόκολλο.
Εγώ θα ξεκινήσω με 2-3 πολύ απλά πράγματα, γιατί τα είπε πάρα πολύ σωστά και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης μας. Κρατώ καταρχήν τη συνεργασία. Κρατώ τις λέξεις της κρίσης και της συνεργασίας. Στους δύσκολους καιρούς αυτούς που βιώνουμε, η αγαστή συνεργασία του πρώτου και δεύτερου βαθμού που υλοποιείται εδώ στην Βόρεια Πιερία μαζί με την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, με τον Δήμαρχό μας, τον Βαγγέλη τον Λαγδάρη, τη Δημοτική Αρχή και όλους εσάς, δίνει τα αποτελέσματά της. Κύριε Περιφερειάρχη, όλο αυτό το καλοκαίρι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις. Και αυτό το αποδεικνύει και το γνωρίζουν όλοι εδώ. Έτσι λοιπόν στη Βόρεια Πιερία, εκτός από μεγάλα έργα, έχουμε μια καθημερινότητα. Γιατί όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, αυτό που έχει σημασία σε αυτό το χρονικό διάστημα και στο οποίο, το οποίο θέλουμε όλοι, είναι να μπορούμε και να δίνουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που έχει ο πολίτης. Όμως πέρα από αυτό το μεγάλο κομμάτι, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας το αποδεικνύει μέσα από τα όργανα της Περιφέρειας, στην Εκτελεστική, στην Οικονομική και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προσπαθεί και παίρνει αποφάσεις που στηρίζουν τον πολιτισμό, κάτι που γνωρίζουν πάρα πολύ όλοι στην Κεντρική Μακεδονία. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, η Περιφερειακή μας Σύμβουλη και οι τέσσερις, ο Απόστολος, ο Στέφανος, ο Δημήτρης, καθώς επίσης και ο Άρης που είναι από τα μέρη σας, πραγματικά δίνουμε καθημερινό αγώνα για να δώσουμε τι, να δώσουμε τον πολιτισμό. Που πολιτισμό σημαίνει ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν συνδιοργανώνουμε με πάρα πολλούς συλλόγους της περιοχής μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα. Πέρα όμως από αυτό το μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας είναι και το πολιτιστικό καλεντέρ της. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι γίνεται και μέσα από την Πιερική Αναπτυξιακή. Πάρα πολλοί σύλλογοι της περιοχής, όπως Πολιτιστικό Σύλλογος της Βενδάμης, του Αιγινίου η Δήμητρα, του Κολυνδρού ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λούσης, έχουν πάρει πάρα πολλά χρήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει μέσα στο πολιτιστικό τους πρόγραμμα. Όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και μέσα από συναντήσεις συνεργασίας και εργασίες που λαμβάνουν χώρα, όπως την τελευταία, δεσμευθήκαμε κύριε Δήμαρχε και νομίζω ότι μπορούμε να το ανακοινώσουμε, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μέσα από προγραμματική σύμβαση που μας δίνει ο Καλλικράτης, να κάνουμε την μελέτη, την τεχνική υποστήριξη ενός μεγάλου έργου της μελέτης της διάβρωσης των ακτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Έτσι λοιπόν, και πέρα από αυτό, από τις προγραμματικές συμβάσεις μέσα από τη σχολική στέγη, που αν και είναι αρμοδιότητα των Δήμων, προσπαθήσαμε, μάλιστα μέχρι πρότινος, δώσαμε περίπου 230.000 ευρώ για να υποστηρίξουμε τη σχολική στέγη της περιοχής. Και δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό έχει ξεκινήσει από το 2011 που την χάνει να είμαι στο τιμόνι της Περιφερειακής Ενότητας. Κλείνοντας, θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης χαμογελώντας και το πίστευε. Ότι στο πρόσωπο της Αντιπεριφερειάρχου του και των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά και όλων των ατόμων που ενσωματώνουν τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, θα βρίσκεται πάντα φίλους. Δεν μας ενδιαφέρει ο καθένας που ανήκει και τι είναι. Μας ενδιαφέρει η τοπική κοινωνία, γιατί δίνοντας τις λύσεις στην τοπική κοινωνία, νομίζω έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Καλή επιτυχία στην Εμποροπανήγυρη και νομίζω κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ να εγκαινιάζουμε μέσα από χαμόγελο, από δύναμη και πίστη, σεβασμιότητα, αυτά τα μεγάλα γεγονότα. Παρακαλείτε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Βούρδας, να απευθύνει χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη της 91ης Εμποροπανήγυρης Αιγινίου. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μην ξαναπώ όλη τη λίστα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμο εκ μέρους του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για την πρόσκληση. Νομίζω ότι, όπως συζητούσαμε και με το φίλο το Βαγγέλη το πρωί, 91 χρόνια Επανοπανήγυρη σημαίνει 9 χρόνια παραπάνω από τη ΔΕΘ. Άρα δικαίως προηγείται και τα εγκαίνια της Εμποροπανήγυρης από τα εγκαίνια της ΔΕΘ αύριο. Και καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό με τον οποίο είπε ο Βαγγέλης την έγκριση του ποσού για τα αρδευτικά δίκτυα Βεργίνας Αιγινίου, γιατί ξέρετε όταν ήρθε μαζί με τους βουλευτές στο Υπουργείο έπρεπε να ξαναχνιάσουμε αρκετά υπόγεια για να βρούμε τις μελέτες του 75-79.
αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του αυτονόητου όταν πραγματικά πιστεύεις στην παραγωγική ανασυγκρότηση μιας χώρας που περνάει 8 χρόνια κρίσης και στη δίκαιη ανάπτυξη για τη χώρα. Και όταν είναι ένα έργο το οποίο έχει ενώσει δύο αντιπεριφέρειες και τρεις δήμους, προφανώς και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έρχεται να γίνει αρρωγός για την επικαιροποίηση και την αναθεώρηση αυτών των μελετών, όπως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα με τον Δήμαρχο να συζητήσουμε για θέματα που έχει θέσει δικαίως και θα υλοποιηθούν για τη συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού στην περιοχή του Αιγινίου. Όμως, νομίζω ότι σήμερα είναι μέρα χαράς, είναι μέρα εγγενείων, ενός θεσμού που ενισχύει το εμπόριο, ενισχύει την παραγωγικότητα σε μια περιοχή που οφείλουμε και εμείς να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή και αυτό κάνουμε. Εύχομαι καλή επιτυχία, συγχαρητήρια στο Δήμο για τη διοργάνωση, να συνεχίσει του χρόνου ακόμα πιο δυνατά και πιστεύω ότι την έχει αγκαλιάσει έτσι κι αλλιώς και οι πολίτες της περιοχής αλλά και ευρύτερα. Καλή επιτυχία στην Εμποροπανήγυρη, καλή επιτυχία στους εμπόρους και νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει τις λειτουργίες της. Να είστε καλά. Για ακόμη μια χρονιά η Εμποροπανήγυρη Αιγινίου πλαισιώνεται από πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, ο Διογένης Διδασκάλου και η Μόνη Εν Μόνη Κονιέντε θα μας προσφέρουν στιγμές γέλιου μέσα από την ξέφρινη μουσική τους. Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, βαλκανικός ρεμπέτικος ήχος με τσουκόζα μόστρα. Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, ταξίδι στη Θρακιώτικη Παράδοση με το μουσικό σχήμα Θρακόμελο. Και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, νεανική βραδιά με τα συγκροτήματα The Balkans, Βουκολική Διαταραχή, Θανάσης Μπατάλας, Σπέρο The Band. Η τελετή των εγγενείων θα κλείσει με ένα 20-λεπτο μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική του Δήμου μας. Θα σας απολαύσουμε. Thank you.
έρχεστε ευρωπανήγυρης από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τους βουλευτές. Yeah, fine.